Καλώς μεσημέρι, φίλες και φίλοι. Παρασκευή σήμερα, 27 Μαρτίου. Πάμε αμέσως μαζί να δούμε πώς διαμορφώνεται η επικαιρότητα ως αυτή την ώρα. Ξεκινώντας από την εξέλιξη στην υπόθεση τραυματισμού των δύο αστυνομικών το πρωί της περασμένης Δευτέρας στις βρύσες από κορώνο από τα πυρά 50χρονου κτηνοτρόφου. Σήμερα ο δράστης οδηγήθηκε στον ανακριτή, όπου απολογούνταν επί δύο και πλέον ώρες. Κρίθηκε προφυλακιστέως με τη σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα. Και να υπενθυμίσουμε ότι αντιμετωπίζει τις κατηγορίες της ανθρωποκτονίας από πρόθεση σε βάρος 4 αστυνομικών, όπως επίσης και της παράνομης οπλοχρησίας, οπλοφορίας και οπλοκατοχής. Θα πρέπει να πούμε ότι κατά την είσοδό του στο δικαστικό Μέγαρο Χανίων, κατά την προσαγωγή του στον ανακριτή, δέχτηκε αποδοκιμασίες από αστυνομικούς που βρίσκονταν συγκεντρωμένοι στο χώρο. Εκεί βρέθηκε και η συνάδελφος Αγάπη Νταγκουνάκη και έχει το αναλυτικό ρεπορτάζ. Αγάπη, καλώς μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, Βίκη. Ακριβώς όπως το είπες, ένταση επικράτησε στα δικαστήρια των Χανίων το πρωί της Παρασκευής κατά την προσαγωγή του 50χρονου που τραυμάτισε σοβαρά τον ειδικό φρουρό στις βρύσες το πρωί της Δευτέρας, όπως είπες. Συγκεκριμένα προφυλακιστέως με ομόφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα κρίθηκε ο 50χρονος, ο οποίος, όπως είπες, πυροβόλησε κατά 4 αστυνομικών όταν εκείνοι σταμάτησαν τον γιο του για έλεγχο στις βρύσες. Όλα ξεκίνησαν το πρωί. Στις 12 έφτασε ο 50χρονος στο 50χρονος κτηνοτρόφος στο δικαστικό Μέγαρο, συνοδεία αστυνομικών, για να απολογηθεί για τις πράξεις του. Εκεί βρίσκονταν αστυνομικοί με πολιτικά, συγγενείς των δύο τραυματιών, αλλά και πάνωπλοι αστυνομικοί για την αποφυγή επεισοδίων. Τα αίματα όμως, να σου πω ότι άναψαν ακόμη περισσότερο όταν ο συνήγορος υπεράσπισης του 50χρονου, ο κύριος Γιάννης Ντερμανάκης, επιχείρησε να εξομαλύνει τα πράγματα και να προλάβει καταστάσεις. Βέβαια, ο κύριος Γιάννης Ντερμανάκης, να σου πω ότι στις δηλώσεις του επεσήμανε ότι υπάρχουν στοιχεία τα οποία βεβαιώνουν χωρίς αμφιβολία ότι ο 50χρονος δεν είχε πρόθεση να πυροβολήσει κατά των αστυνομικών. Το εντελώς αντίθετο, βέβαια, Αγάπη, θα πρέπει να πούμε ότι υποστηρίζουν αυτόπτες μάρτυρες, αστυνομικοί δηλαδή του ΤΑΕ από Κορώνου, οι οποίοι βρίσκονταν στο μπλόκο εκείνο το πρωινό της Δευτέρας, όταν και ο 50χρονος άνοιξε πυρ κατά των αστυνομικών. Υποστηρίζουν δηλαδή ότι αν και τραυματίστηκαν οι δύο νεαροί, ο 34χρονος και ο 35χρονος αστυνομικός, ο 50χρονος συνέχισε να πυροβολεί. Ακριβώς, Βίκη. Ωστόσο, όμως, ο κύριος Ντερμανάκης επιμένει ότι εντός ολίγων ημερών θα αποκαλύψει αυτά τα στοιχεία, θα δώσει στη δημοσιότητα αυτά τα στοιχεία, τα οποία, όπως είπε χαρακτηριστικά, χωρίς αμφιβολία, δείχνουν ότι ο 50χρονος δεν είχε πρόθεση να πυροβολήσει. Βέβαια, να σου πω, το σκηνικό των αποδοκιμασιών επαναλήφθηκε και κατά την αποχώρηση του 50χρονου, χωρίς την δεύτερη φορά να πάρει τόσο μεγάλες διαστάσεις. Σε βάρος του 50χρονου έχουν απαγγελθεί κατηγορίες κακουργηματικού χαρακτήρα για απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος 4 συνολικά αστυνομικών, καθώς επίσης και για παράνομη οπλοφορία και οπλοκατοχή. Να σου πω, Βίκη, ωστόσο, ότι σε σταθερή κατάσταση νοσηλεύεται στην μονάδα εντατικής θεραπείας του νοσοκομείου Χανίων ο 34χρονος ειδικός φρουρός του ΤΑΕ από Κορώνου, ο οποίος είχε τραυματιστεί σοβαρά στην συμπλοκή. Ο 34χρονος είχε χτυπηθεί στη δεξιά κροταφική χώρα, με αποτέλεσμα τα 9 βουλασκάγια να περάσουν στον εγκέφαλό του. Και καλά στην υγεία του είναι και ο δεύτερος αστυνομικός που δέχτηκε τα πυρά του 50χρονου. Την ίδια ώρα, πάντως, Αγάπη, συνεχίζονται οι αντιδράσεις από την πλευρά των συνδικαλιστών της ελληνικής αστυνομίας, οι οποίοι επισημαίνουν ότι το συγκεκριμένο περιστατικό με τον τραυματισμό των δύο αστυνομικών έρχεται να επαναφέρει στο προσκήνιο το ζήτημα της ασφάλειας των αστυνομικών υπαλλήλων. Τονίζουν ότι δεν είναι δυνατόν στην εποχή μας και ειδικότερα εδώ στην Κρήτη να είναι εκτεθειμένοι οι αστυνομικοί απέναντι σε τέτοιου είδους συμπεριφορές, και μια τέτοια νέα τοποθέτηση είχαμε σήμερα και από το μέλος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Χανίων, τον κύριο Ευτύχη Μαρκαντονάκη. Ακριβώς, Δίκη, να σου πω ότι στις δηλώσεις του κύριου Μαρκαντονάκης και off the record μας είπε ότι αρκετά συχνά αντιμετωπίζουν τέτοιες συμπεριφορές επιθετικές από τους πολίτες πλέον. Είχαμε εξάλλου πρόσφατα και την ανακοίνωση από την Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Αστυνομικών Υπαλλήλων, με τον πρόεδρο της ΠΟΑΣΥ εξάλλου να βρίσκεται στα Χανιά, να επισκέπτεται ο ίδιος τους δύο τραυματισμένους αστυνομικούς. Αγάπη, να σε ευχαριστήσω για το ρεπορτάζ. Εμείς πάμε σε αυτό το σημείο να παρακολουθήσουμε
τα μικροεπισόδια που έγιναν σήμερα έξω από την Εισαγγελία Πρωτοδικών Χανίων, όπως επίσης τη δήλωση ο συνήγορος υπεράσπισης του 50χρονου και το μέλος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Χανίων, Ευτύχης Μαρκαντονάκης. Και στα δικά σου γρονιάρη, και στα δικά σου θεωρώ ότι η δικαιοσύνη θα πρέπει με νυφαλιότητα, αμεροληψία, χωρίς φωνασχίες, χωρίς τραμποκισμούς. Σήμερα είδα ότι βρεθήκαμε στα Χανιά εδώ, στο Μεσαίωνα. Ήρθα πράγματι έτοιμος για να επιτελέσω το χρέος μου, όχι το υπερασπιστικό, αλλά απέναντι στη δικαιοσύνη και βρέθηκα να υπάρχει μια κατάσταση έξω από τον χώρο των δικαστηρίων πρωτόγονη, μοναδική. Θέλησα να μπω στη μέση με κίνδυνο της αθέλετα της σωματικής μακαιριότητας. Θα μπορούσα να αποφύγω και να λιποταχτήσω. Δεν το έκανα ποτέ στη ζωή μου. Θα το καταλάβουν και οι αστυνομικοί και χαίρομαι που ορισμένοι από αυτούς κατάλαβαν ότι αν δεν έμπαινα στη μέση, η σύραξη θα είχε πάρει τουλάχιστον μας βλέπανε οι τηλεοράσεις σε όλη την Ευρώπη. Εντάξει, αυτά τα πράγματα δεν πρέπει να γίνονται. Πλην όμως οι συνάδελφοι που βρίσκονται εδώ βρίσκονται ως άνθρωποι, δεν είναι εν ώρα υπηρεσίας. Εν μέρη μπορώ να θεωρήσω δικαιολογημένη την μικρή αυτή αντίδραση, δεδομένου ότι αυτή τη στιγμή ένας συνάδελφός μας χαροπαλεύει στην εντατική του νοσοκομείου. Άλλος ένας είναι τραυματισμένος σοβαρά, όσο και αν έχει διαρρεύσει ότι ήταν ελαφρύς ο τραυματισμός του, δεδομένου ότι οι βολίδες πέρασαν ελάχιστα εκατοστά από την κεντρική αρτηρία του Μυρού και αν την έκοβαν δεν θα προλάβαινε ούτε καν να πάει στο νοσοκομείο. Υπάρχουν πολλά στοιχεία και αυτό οφείλω να το τονίσω, πολλά στοιχεία από την ίδια τη δικογραφία που εγώ θα τα δώσω κάποια στιγμή στη δημοσιότητα και σε εσάς, ολόκληρη τη δικογραφία, που βεβαιώνουν χωρίς αφιβολία ότι τα πράγματα δεν έγιναν έτσι. Ασφαλώς έχουμε ένα τραυματία και έχουμε αυτό το ζήτημα. Γι' αυτό δεν είναι ώρα να το κάνω αυτό. Θα το κάνω όμως μόλις ξεφύγουμε από τις δυσκολίες και την κρίσιμη κατάσταση που υπάρχει ακόμα στον ένα αστυνομικό. Να αλλάξουμε τώρα θέμα. Συμβάσεις για έργα και παρεμβάσεις κατά μήκος του βόρειου οδικού άξονα Κρήτης. Υπέγραψε σήμερα ο Περιφερειάρχης Σταύρος Αρναουτάκης. Πρόκειται για έργα, ο συνολικός προϋπολογισμός των οποίων ανέρχεται σε 10 εκατομμύρια ευρώ και μάλιστα πρόκειται να ξεκινήσουν άμεσα. Πάμε να δούμε το βίντεο του συναδέλφου Χάρη Λεοντάκη από το Ηράκλειο. 10 εκατομμύρια ευρώ είναι το ύψος της σύμβασης που υπέγραψε σήμερα ο Περιφερειάρχης Κρήτης για έργα βελτίωσης αλλά και ασφάλειας στον βόρειο οδικό άξονα. Τα έργα θα πραγματοποιηθούν σε συνολικό μήκος 27 χιλιόμετρων και θα ξεκινήσουν αμέσως μετά το Πάσχα. Εκφράζουμε την ικανοποίησή μας γιατί μετά από τη διαγωνιστική διαδικασία υπογράψαμε σήμερα με τον ανάδοχο του έργου για 10 εκατομμύρια ευρώ για το βόρειο οδικό άξονα. Ένα πολύ σημαντικό έργο που αναβαθμίζει την ασφάλεια σε 27 χιλιόμετρα δίκτυο με οριζόντια και κάθετη σήμανση, με φωτισμό αλλά και με καθαρισμό των δέντρων. Στόχος είναι μέσα στο επόμενο εξάμηνο να έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες από τη συγκεκριμένη εργολαβία, ενώ πολύ σύντομα θα προκηρυχθεί μία ακόμα εργολαβία με ύψος επίσης 10 εκατομμύρια ευρώ. Είναι μια πρώτη παρέμβαση που κάνουμε για το βόρειο οδικό άξονα. Αμέσως μετά το Πάσχα θα ξεκινήσει ο ανάδοχος του έργου και εκτιμούμε ότι μέσα σε ένα εξάμηνο μπορεί να ολοκληρωθεί και αμέσως μετά θα ξεκινήσουμε και άλλη εργολαβία ούτως ώστε στα επικίνδυνα σημεία αυτό που μπορούμε να βελτιώσουμε για μια καλύτερη οδική ασφάλεια στο βόρειο οδικό άξονα. Με τον νέο διοικητή και τον νέο υποδιοικητή της 7ης Υγειονομικής Περιφέρειας Κρήτης είχε σήμερα συνάντηση στο γραφείο του στα Χανιά ο Δήμαρχος Τάσος Βάμβουκας. Μεταξύ των ζητημάτων που τέθηκαν ήταν και αυτό της λειτουργίας του Κέντρου Υγείας Αστικού Τύπου, το οποίο αναμένεται να λειτουργήσει στο χώρο του παλιού νοσοκομείου των Χανίων και μάλιστα σύμφωνα με τις δηλώσεις που έγιναν από την πλευρά του διοικητή της 7ης είπε θα είναι έτοιμο να παραδοθεί στο Δήμο Χανίων μέσα στο καλοκαίρι.
Τον ερχόμενο Ιούνιο αναμένεται να παραληφθεί από το Δήμο Χανίων το κέντρο υγείας αστικού τύπου που θα λειτουργήσει στο χώρο του παλιού νοσοκομείου. Αυτό επισημάνθηκε κατά τη διάρκεια συνάντησης ενημερωτικού χαρακτήρα που είχε το πρωί της Παρασκευής ο Δήμαρχος Χανίων Τάσος Βάμβουκας με τη νέα διοίκηση της 7ης Υγειονομικής Περιφέρειας Κρήτης και ειδικότερα τον διοικητή Νίκο Ιγουμενίδη και τον υποδιοικητή Στέλιο Δημητρακόπουλο. Προχωράμε αυτή τη στιγμή, παραλαμβάνουμε βεβαίως το κτίριο με τον εξοπλισμό του και το μεγάλο στοίχημα είναι πώς θα το λειτουργήσουμε. Η 7η Υγειονομική Περιφέρεια Κρήτης έχει την υποχρέωση να κάνει τις διαδικασίες εκείνες ούτως ώστε να μπορούν να προσληφθούν και να εργαστούν στο συγκεκριμένο κέντρο υγείας το απαραίτητο νοσηλευτικό και ιατρικό προσωπικό το οποίο χρειαζόμαστε. Ο Δήμαρχος Χανίων ανέφερε το μεγάλο στοίχημα από την πλευρά της Δημοτικής Αρχής, το οποίο είναι το πώς θα λειτουργήσει το κέντρο υγείας, ενώ σημείωσε ότι η υγειονομική περιφέρεια της Κρήτης έχει την υποχρέωση να προχωρήσει μέχρι το τέλος του χρόνου όλες εκείνες τις διαδικασίες για να προσληφθούν και να εργαστούν οι απαραίτητοι γιατροί, αλλά και το απαραίτητο νοσηλευτικό προσωπικό και να καταστεί το κέντρο λειτουργικό. Θα πρέπει να μας κινητοποιήσει όλους. Πρέπει να επισπεύσουμε τις διαδικασίες, διότι αυτό βάσει της κείμενης νομοθεσίας και των υποχρεώσεων που έχουμε, διότι είναι έργο ΕΣΠΑ, πρέπει μέχρι την 31/12 να λειτουργήσει πλήρως. Να καταστεί δηλαδή πλήρως λειτουργικό. Όχι μόνο ο εξοπλισμός και το κτίριο, αλλά και το έμψυχο δυναμικό που θα το λειτουργήσει. Αυτό λοιπόν είναι ένα μεγάλο στοίχημα και πρέπει να σπεύσουμε και να τρέξουμε όλοι. Εφόσον το δημιουργήσαμε, έχουμε την υποχρέωση και να το λειτουργήσουμε. Από την πλευρά του, ο απερχόμενος διοικητής Υγειονομικής Περιφέρειας Γιώργος Λυρώνης είπε πως στόχος της συνάντησης ήταν να υπάρξει όλη η απαραίτητη ενημέρωση στη νέα διοίκηση για τα θέματα υγείας που απασχολούν τα Χανιά αλλά και ολόκληρη την Κρήτη. Θέλω από πρώτο χέρι να έχουν άμεση εικόνα και επαφή με το τι ακριβώς συμβαίνει στα Χανιά, ποια είναι τα προβλήματα και να τους παραδώσω μόνο τον καλό τρόπο που πρέπει, τη γνώση που έχω αποκτήσει το διάστημα που βρισκόμουν στη θέση ευθύνης, ώστε και εκείνοι με τη σειρά τους να έχουν άμεση γνώση και σωστή αντίληψη του τι ακριβώς συμβαίνει στα Χανιά και με βάση τα δικά τους πλάνα να τρέξουν τα θέματα της υγείας του νομού Χανίων. Τώρα, σαν βόμβα έσκασε στον χώρο της αυτοδιοίκησης η είδηση ότι το Συμβούλιο της Επικρατείας, με απόφαση την οποία εξέδωσε, ακυρώνει απόφαση, κυβερνητική απόφαση του 2009, σύμφωνα με την οποία οι παραλίες παραχωρούνται στους Δήμους. Αυτό σημαίνει ότι ουσιαστικά η διαχείριση των παραλίων βρίσκεται αυτή την ώρα στον αέρα, κατ' επέκταση και ο καθαρισμός και η λειτουργία τους εν ώψη της καλοκαιρινής περίοδου. Πάμε να συνομιλήσουμε τηλεφωνικά με τον Δήμαρχο Πλατανιά και μέλος της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Κρήτης, Γιάννη Μαλανδράκη, για να μας πει τι ακριβώς πρόκειται να γίνει και τι θα πράξουν από την πλευρά τους οι Δήμαρχοι. Καλώς μεσημέρι, κύριε Μαλανδράκη. Καλό μεσημέρι σας και στους τηλεθεατές σας. Καταρχήν θα πρέπει να πούμε ότι έχετε ήδη λάβει ως Δήμαρχος Πλατανιά ένα έγγραφο από το Λιμεναρχείο που σας ζητά να καθαρίσετε τις παραλίες. Από την άλλη, βρίσκεστε αντιμέτωπος, όπως και πολλοί άλλοι συνάδελφοί σας, με αυτή την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Τι πρόκειται να κάνετε? Κοιτάξτε, να δείτε πώς έχουν τα πράγματα για να γίνει κατανοητό και να καταλάβει κανείς σε τι πολλές φορές φαύλο κύκλο βρίσκεται η δημόσια διοίκηση στη χώρα μας. Η απόφαση 2009 περί παραχώρησης των παραλίων ήταν σε ετήσια βάση. Έκτοτε έχουν πάρθει σε κάθε χρόνο αποφάσεις περί παραχώρησης χρήσης της παραλίας προς τους Δήμους και συνέχεια οι Δήμοι στα πλαίσια αυτής της παραχώρησης μπορούν να κάνουν μισθωτήρια συμβόλαια σε ό,τι αφορά την τοποθέτηση προλοκατισμάτων με τους ξενοδόχους ή τους επιχειρηματίες. Ορισμένοι Δήμοι το λειτουργούν και μόνοι τους μέσω αναπτυξιακών επιχειρήσεων που έχουν. Και βεβαίως έχουν την ευθύνη της προστασίας των ναυαγοσωστών, της καθαριότητας και της επιμέλειας γενικά της παραλίας για όλο το διάστημα της παραχώρησης που υπάρχει. Φέτος, το 2015, καταρχήν δεν υπάρχει ακόμα κία. Παρότι εμείς ως Δήμος είχαμε ήδη από το Δεκέμβριο εντοπίσει το θέμα. Το Φλεβάρι επανήλθαμε και είχαμε ζητήσει να υπάρχει μια παράταση της ισχύως, γιατί δεν είναι δυνατόν κάθε χρόνο να κάνουμε το ίδιο πράγμα και να ανακαλύπτουμε την Αμερική, να το πω σημαντικά. Να υπάρχει μια παράταση μέχρι το Υπουργείο Οικονομικών, του οποίου αρμοδιότητα είναι οι παραλίες, του ανήκουν, να το πω έτσι απλά, ως δημόσιο κτήμα οι παραλίες και οι γυαλοί. Και η υπηρεσία που έχει αποκεντρωμένη για αυτή τη δουλειά είναι η κτηματική υπηρεσία του Δημοσίου, να αποφασίσει τι θέλει να κάνει γενικά με το θέμα των παραλίων. Δυστυχώς αυτή η οικία, μέχρι τώρα που μιλάμε, δεν βγήκε ακόμα. Φανταστείτε, και έχουμε ήδη τους πρώτους τουρίστες την επόμενη εβδομάδα να έρχονται. Αυτό σημαίνει ότι εσείς είστε με δεμένα χέρια. Εννοείται. Δεν έχουμε θεσμικό πλαίσιο να λειτουργήσουμε καθόλου.
Ούτε διαγωνισμό μπορούμε να κάνουμε για τους ναυαγοσώστες, ούτε μπορούμε να κάνουμε συγκεκριμένες εργολαβίες, τίποτα, διότι δεν έχουμε αρμοδιότητα. Και σε να μην έφτανε αυτό, ήρθε η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας που κρίνει στην ουσία αναδρομικά και λέει ότι η παραχώρηση των παραλίων στους Δήμους στο σύνολό τους, όπως προέβλεπε η οικία του 9 και ανανεώνονταν κάθε χρόνο, παρότι έβγαινε κάθε φορά καινούρια, δεν είναι σύνομη. Και μάλιστα και λόγω σπουδαιότητας το παραπέμπει και στη διευρυμένη σύνδεση του Συμβουλίου της Επικρατείας που θα εκδικαστεί στις 3 Ιουνίου. Έχετε έρθει σε επικοινωνία με άλλους δημάρχους παραλιακών περιοχών, κύριε Μαλανδράκη, για να αποφασίσετε από κοινού τι θα πράξετε? Κοιτάξτε, σε επικοινωνία ήμασταν και χθες στην ΠΕΔ, στο Ηράκλειο, το θέμα μπήκε και το είχαμε βάλει, το είχα βάλει μέσα συγκεκριμένα εγώ πάλι πριν από 2 μήνες, γιατί καθυστερούσε να βγει η οικία, που σημαίνει ότι όταν δεν έχει παραχώρηση δεν έχει δικαίωμα παρέμβασης. Δεν υπάρχει αντικείμενο για να συζητάς, να το πω έτσι απλά. Και τώρα, είπα, αντί την έλυση της ΚΙΑ που είχαμε μέχρι τώρα, της κοινής υπουργικής απόφασης, αυτό σημαίνει ΚΙΑ, να έχουμε και την απόφαση του ΣΤΕ, η οποία στην ουσία αναστέλει και δεν ξέρω με ποιο τρόπο θα περιποιηθεί ακόμα και την έκδοση της ΚΙΑ. Αυτό το οποίο τι ζητάμε τώρα με σούσεις, θα έλεγα, τις περιόδους, με δεδομένο ότι πολλές εργασίες έπρεπε να έχουν ήδη ξεκινήσει να γίνονται και αλλού γίνονται όντως. Είναι ότι να έχει ανασταλτικό χαρακτήρα αυτή η απόφαση, δηλαδή να μην είναι άμεσα εφαρμόσιμη. Άμεσα εφαρμόσιμη. Μέχρι να εκδικαστεί από το διευρυμένο τμήμα της 3ης Ιουνίου, το οποίο θα αποφασίσει με τη διευρυμένη του σύνθεση επί της διαδικασίας του αν δηλαδή σύνομο ή όχι η παραχώρηση των παραλιών στους Δήμους, γιατί από την άλλη στιγμή αυτή η υπηρεσία που πρέπει να κάνει όλα αυτά που προβλέπεται είναι η κτηματική υπηρεσία του ελληνικού δημοσίου. Δηλαδή, σίγουρα δεν μπορεί η κτηματική υπηρεσία να αναλάβει τον καθαρισμό κάθε παραλία. Να βάλει εργολα... Ναι, κοιτάξτε όμως να δείτε, όταν έχετε μια υπηρεσία όπως είναι δημόσια το λιμεναρχείο και λέει δεν με καθάρισε, γιατί είναι αρμοδιότητά σου, και εσύ δεν μπορείς να καθαρίσεις ή θα πας να καθαρίσεις εκτός του τυπικού νομοθετικού πλαισίου, γιατί αντιλαμβάνεσαι ότι δεν μπορεί να πάνε σε εκατομμύρια κυβερτικά φερτών υλικών, καλαμιών. Και θέματα δημόσιας υγείας γεννιούνται με όλα αυτά που είχαν συμβεί το τελευταίο διάστημα στην περιοχή μας. Για ένα μόνο θέμα, δηλαδή χρήσης, που ήταν και θέμα δημόσιας υγείας. Βεβαίως. Και όσο το διάστημα, εμείς επιχειρούμε για καθαρίσμα. Αυτή είναι πραγματικότητα. Κάτι τελευταίο, κύριε Μαλανδράκη. Αν εφαρμοστεί εν τέλει αυτή η απόφαση, ή σε κάθε περίπτωση στην παρούσα φάση που δεν υπάρχει κοινή υπουργική απόφαση. Γιατί ζημιά, γιατί οικονομική ζημιά μιλάμε για το Δήμο Πλατανιά? Για παράδειγμα, στη Χερσόνησο η ζημιά για το Δήμο υπολογίζεται στις 400.000 ευρώ. Μιλάμε για ένα εξαιρετικά μεγάλο ποσό. Για το Δήμο Πλατανιά έχετε κάνει αντίστοιχο υπολογισμό? Θα σας πω κάτι. Η μεγάλη ζημιά δεν είναι αν θα χάσει ο Δήμος Πλατανιά μετά το κόστος των αβαγωσωστών που εμείς το έχουμε σε πεντάμινη βάση. Είναι και όμως και αυτό. Είναι που λέει ο Δόμος. Δεν είναι το αν το κόστος της καθαριότητας κλπ. Το μεγάλο κόστος που θα χάσει αυτή τη στιγμή ο Δήμος Πλατανιά και κατά συνέπεια και η τοπική οικονομία είναι ότι θα υπάρχουν παρανομίες στην κατάληψη του Αιγιαλού, γιατί αντιλαμβάνεστε ότι ο Αιγιαλός θα καταληφθεί, αλλά θα καταληφθεί παρανόμως. Άρα θα χαθούν του κόσμου τα έσοδα. Το δεύτερο, θα υπάρχει μια πλήρη αναρχία σε ό,τι αφορά το κομμάτι της διαχείρισης, δηλαδή είτε υπάρχει προστασία είτε υπάρχει καθαριότητα. Ποιος θα είναι ο φορέας που θα έχει αναλάβει? Δεν θα υπάρχει φορέας που θα έχει την ευθύνη αυτή τη στιγμή, και το μόνο που θα γίνει θα είναι να γίνεται απλώς καταλογισμός των στήμων εκ των υστέρων. Άρα η μεγαλύτερη ζημιά μας αυτή τη στιγμή θα είναι στην ουσία του πράγματος, στη διαχείριση των παραλίων, σε ό,τι αφορά και για τους επισκέπτες και για την ασφάλεια των λεγόμενων και γενικά για τις παρεχόμενες υπηρεσίες. Δεύτερα, θα χάσει ο Δήμος ως Δήμος ένα έσοδο το οποίο μπορεί να τιμολογηθεί με περίπου στις 30.000 ευρώ. Δεν ήταν παραπάνω για μας, γιατί είχαμε πάρα πολλούς πύργους σε συγκεκριμένη μικρή, θα έλεγα, περιοχή, αλλά ήταν πολύ πυκνά προκειμένου να έχουμε τη δυνατότητα να προσφέρουμε όσο γίνεται δυνατόν αυξημένα στάνταρ ασφάλειας, και ούτε και τα κόστη παραχώρησης για τοποθέτηση ολοκαθισμάτων ήταν υψηλά, συν ότι η κτηματική υπηρεσία έτσι κι αλλιώς έπαιρνε το 20% χωρίς να έχει ευθύνη για κάτι. Είστε σαφείς. Και σε ορισμένα συμβόλαια μετά την 1η Ιουνίου έπαιρνε το 50%. Θα δούμε λοιπόν τι πρόκειται να γίνει. Θα περιμένουμε και την τελική απόφαση από την διευρυμένη πια σύνθεση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Σας ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία, κύριε Μαλανδράκη. Καλά, και εγώ ευχαριστώ. Καλό μεσημέρι. Καλό σας απόγευμα. Εμείς να πάμε τώρα στο Ρέθυμνο και σε μια ενημερωτική συνάντηση που πραγματοποιήθηκε το πρωί με την θεματική αντιπεριφερειάρχη, την κυρία Θεανό Βρέντζου, και η οποία είχε ως θέμα την αντιμετώπιση του καταρροϊκού πυρετού των εγωπροβάτων. Αυτό το οποίο τονίστηκε μεταξύ άλλων είναι ότι θα γίνει κάποια επίσκεψη στην Αθήνα με τα αρμόδια στελέχη του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, και το αίτημα το οποίο θα υποβάλει η πλευρά της περιφέρειας Κρήτης είναι να υπάρξει αντιμετώπιση του καταρροϊκού πυρετού με έναν περιφερειακό πια σχεδιασμό.
την αντιμετώπιση του καταρροϊκού πυρετού των προβάτων και άλλων παθήσεων σε περιφερειακό επίπεδο με σχέδιο επιστημονικής παρέμβασης ζητάει η Περιφέρεια Κρήτης ώστε να μην χαθεί χρόνος περιμένοντας παρέμβαση από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Στόχος μας είναι μήπως μπορεί το πρόβλημα αυτό να αντιμετωπιστεί περιφερειακά επιτέλους για να μπορέσει να κλείσει. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Η πρόταση της περιφέρειας επί της ουσίας είναι βασικά πρόληψη, γι' αυτό και σήμερα το συζητάμε εκ νέου. Και βέβαια, εάν θα πρέπει να γίνουν εμβολιασμοί, να γίνουν και εμβολιασμοί για να μην εξαπλώνεται. Οι επιπτώσεις είναι πάρα πολύ μεγάλες, είναι οικονομικές, είναι παραγωγικές. Είχαμε και παλιότερα κρούσματα, απλά φέτος ξέφυγε για κάποιους λόγους η κατάσταση. Το σίγουρο είναι ότι για να λυθεί το θέμα του καταρροϊκού πρέπει να συνδράμει και η πολιτεία. Αφενός με πιθανούς θανατώσεις, αν και τώρα είναι αργά πια αυτό να γίνει, η ενίσχυση στο να μπορούν να κάνουν εντομοποθήσεις και ίσως να περάσει και στη λύση του εμβολίου. Ναι, είναι ένα δύσκολο νόσημα που θέλει σίγουρα συνεργασίες. Δηλαδή και το Πανεπιστήμιο να βοηθήσει και οι υπηρεσίες και οι ιδιώτες συνάδελφοι και οι κτηνοτρόφοι ίδια, αλλά και η πολιτεία πρέπει να συνδράμει. Ψεκασμοί κατά των εντόμων που μεταδίδουν αρρώστια στα κοπάδια και εμβολιασμοί, εάν είναι δυνατόν, θα πραγματοποιηθούν, καθώς με την άνοδο της θερμοκρασίας είναι επικίνδυνο να ξεσπάσει νέα πανδημία καταρροϊκού πυρετού. Όλη η Ελλάδα είχε πρόβλημα και δεν είχε. Δυστυχώς όμως, στο τέλος της περίοδου αντιμετωπίσαμε τον τελευταίο δίμηνο, δηλαδή μετά το Σεπτέμβριο, σοβαρά προβλήματα στη Βόρεια Κρήτη, ιδιαίτερα στις περιοχές των ενωτήτων Ρεθύμνου και Χανίων. Και στην περιοχή Φόδελα στο Ηράκλειο. Η υπόλοιπη Κρήτη δεν είχε πρόβλημα. Επειδή λοιπόν εν όψη της αύξησης θερμοκρασίας πιθανόν να αντιμετωπίσουμε και φέτος, προσπαθούμε να δούμε πώς θα προλάβουμε την κατάσταση αυτή. Τώρα με την κλιματική αλλαγή και τα φαινόμενα της παγκοσμιοποίησης, τα καινούργια νοσήματα που έρχονται μεταδίδονται πάντα με αρθρόποδα. Όπως είναι οι σκνήπες, τα τσιμπούρια και όλα αυτά. Και γενικά θα πρέπει σε οποιαδήποτε πρόληψη σύστημα να μπει μέσα και η μετάδοση με τα αρθρόποδα και να γίνει καταπολέμηση όχι μόνο της ασθένειας των νόσων, αλλά και των μεταδοτών της κάθε νόσου, όπως είναι στην περίπτωσή μας στις κνήπες. Τη Δευτέρα, στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων στην Αθήνα, θα συζητηθεί ο στρατηγικός σχεδιασμός για την πρόληψη του καταρροϊκού πυρετού και άλλων παθήσεων που μπορεί να πλήξουν τα κοπάδια της χώρας. Θα έχει ως στόχο την πρόληψη, την αντιμετώπιση που υπάρχουν οι εστίες για να ελαχιστοποιήσουμε τις απώλειες. Γιατί οι απώλειες από τον καταρροϊκό είναι άμεσες, απώλειες ζώων, απώλειες γάλακτος, αποβολές, προβλήματα στην αναπαραγωγή, κόστος θεραπείας φαρμάκων και οι έμεσες που είναι οι απίστευτες δυσκολίες και περιορισμοί που μπαίνουν στη διακίνηση του ζωικού κεφαλαίου για τα σφαγεία, για όλη αυτή την κινητικότητα που είναι απαραίτητη για να λειτουργήσει το σύστημα της προβατοτροφίας. Αν δεν βρεθεί εμβόλιο, αλλά είναι και αυτό πρόβλημα, διότι έχει πολλούς ορότυπους ο ιός και συνεχώς μπορεί να αλλάζει και δεν είναι εύκολο να βρίσκονται συνεχώς άλλα εμβόλια από ό,τι μας λένε και αυτοί που γνωρίζουν καλύτερα τον αντικείμενο. Όπως και να έχει όμως, εμείς πρέπει να δώσουμε μεγάλη σημασία στους ψεκασμούς, να μην αφήνουμε νερά να λιμνάζουν, να ψεκάζουμε με εντομοποθητικά για να φέρουμε το καλύτερο αποτέλεσμα. Αλλιώς θεωρώ με τα λεγόμενα αυτών που γνωρίζουν ότι θα θερήσει τα κοπέδια της Κρήτης.